Τη σύνδεσή μας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συναφών Διαταραχών. Και σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας η κυρία Ιωάννα Γιαννούλα Κατσούρη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια, είναι πρόεδρος στο τμήμα εργοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Και μαζί της θα μιλήσουμε για κάτι το οποίο έχει πολύ, πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Όχι τα υπόλοιπα δεν έχουν, απλώς είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε καθημερινά στους δρόμους μας. Θα μιλήσουμε για την άνοια και την οδήγηση. Καλημέρα, κυρία Κατσούρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το πρωί. Καλημέρα σας. Λοιπόν, άνοια και οδήγηση, ένα θέμα το οποίο να το πάρουμε από την αρχή. Πόσο σοβαρό είναι? Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που απασχολεί τους επαγγελματίες υγείας. Συνεχίζουμε με μεταδιδακτορική έρευνα με επιβλέπουσα την ομότιμη καθηγήτρια νευρολογίας, την κυρία Τολάκη. Συνεχίζουμε στο τμήμα ιατρικής να εξετάζουμε το θέμα σε σχέση με το πότε και σε ποιο στάδιο θα πρέπει να σταματήσουν να οδηγούν οι ηλικιωμένοι με άνοια στην Ελλάδα και πραγματοποιούμε μια μακρόχρονη παρακολούθηση. Βεβαίως, είναι μια μακρόχρονη παρακολούθηση, γιατί και μάλιστα είναι μια παρακολούθηση η οποία, με δεδομένο το γεγονός ότι αυξάνεται ο μέσος όρος ζωής, θα γίνει ακόμα πιο έντονο σε κάποια χρόνια από τώρα. Βεβαίως, γιατί η μακροχρόνια οδήγηση επηρεάζεται και από την αύξηση της ηλικίας και τα διάφορα νοσήματα που μπορεί να συνοδεύονται σε σχέση με την αύξηση της ηλικίας. Πέρα από την άνοια, υπάρχουν και άλλα θέματα που απασχολούν τους ηλικιωμένους. Είναι κάτι που δούμε στρατηγικά πανελλήνια και οι περισσότερες χώρες εξετάζουν το θέμα και τους απασχολούν. Μάλιστα, τώρα, όταν μπορούμε να δούμε, να σκεφτούμε και να πούμε, να μας πείτε μάλλον, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει και πόσο μπορεί να γίνει προβληματική η οδήγηση όταν ένας οδηγός έχει άνοια. Δεν είναι μόνο η άνοια η οποία θα δυσκολέψει κάποιον και δεν θα μπορέσει να οδηγήσει ή το θέμα της μνήμης. Έχουμε δει ότι άτομα με προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στην οδήγηση, που είχαν δίπλωμα δηλαδή επαγγελματικό και έκαναν άνοια, οδηγούσαν καλύτερα από άλλους οι οποίοι δεν είχαν επαγγελματικό δίπλωμα. Είναι μια εκτελεστική λειτουργία που σημαίνει ότι κάποιος, αν την κατέχει, μπορεί να μην αποκλείεται από την οδήγηση επειδή έχει άνοια στην ίδια νοητική διαταραχή. Είναι μια πολυπίκυλη κατάσταση που πρέπει να εξετάσουμε. Το θέμα είναι ότι οι ηλικιωμένοι μπορεί από μόνοι τους να προβλέπουν την ικανότητά τους. Βλέπουμε δηλαδή ότι πολλές φορές αντισταθμίζουν τις συμπεριφορές τους, οδηγούν λιγότερο συχνά τη νύχτα, σε κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες, όταν βρέχει, όταν χιονίζει, προτιμούν να έχουν ένα συνοδηγό μαζί τους, που με αυτόν τον τρόπο να αντισταθμίζουν την συμπεριφορά τους και να αισθάνονται πιο ασφαλείς. Επιπλέον, έχουμε δει στη δική μας μελέτη ότι ατυχήματα δεν έχουμε με στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα στην Ελλάδα όσον αφορά τους ηλικιωμένους με άνοια. Και σε αυτό θεωρούμε ότι συμβάλλει η οικογένεια, η οποία είναι δίπλα στους ηλικιωμένους και όταν βλέπει ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά, βεβαίως και με τον θεράποντα ιατρό, γίνεται σύσταση και αποφεύγεται και η οδήγηση. Τώρα, ποια είναι η επίπτωση που μπορεί να έχει στην οδήγηση κάποιου η άνοια, τι θα μπορούσε να του προκαλέσει στην οδήγηση, λιγότερα ανακλαστικά, πώς θα μπορούσαμε να το δούμε για να καταλάβουμε ή και να καταλάβουν κάποια συμπτώματα στην οδήγηση κάποιου, έτσι ώστε να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι αυτός δεν θα πρέπει να οδηγεί ο ηλικιωμένος.
Το πρώτο που φαίνεται είναι ότι ο ίδιος αρχίζει να αλλάζει λίγο τη συμπεριφορά του, δηλαδή οδηγεί λιγότερο συχνά. Αποφεύγει την οδήγηση και στις αστικές περιοχές που δυσκολεύεται με το παρκάρισμα. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι μπορεί να χαθεί. Να χάσει μια διαδρομή δηλαδή συνηθισμένη που πήγαινε για χρόνια και να χάσει τον προσανατολισμό του. Μπορεί να δυσκολεύεται να σταματήσει στα stop και, και στο φανάρι, το κόκκινο. Να μην ακολουθήσει δηλαδή τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και τα σήματα. Αυτό είναι μια ένδειξη. Αλλά επειδή είναι μια αντανακλαστική εκτελεστική λειτουργία, πολλές φορές βλέπουμε ότι μπορεί να κάνει ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση, με τα φρένα, έτσι, με τον γκάζι κτλ. Αλλά πολλές φορές μπορεί να μπερδευτεί στο χειρισμό του. Αυτές είναι ενδείξεις. Άρα εμείς είναι... αυτό που θέλουμε είναι να μην τους αποκλείσουμε. Αλλά γιατί στα πρώτα στάδια μπορούν να μετακινούνται, να είναι ανεξάρτητοι στην ήπια νοητική διαταραχή. Θέλουμε λίγο να ευαισθητοποιήσουμε και την οικογένεια και το ίδιο το άτομο, ούτως ώστε από μόνο του να αρχίσει να μειώνει σταδιακά την οδήγησή του. Και βεβαίως ο θεράπων ιατρός μπορεί να κάνει συστάσεις. Υπάρχουν εκτιμήσεις με τις νευροψυχολογικές δοκιμασίες, όπως το Mini-Mental State Examination, που μπορεί να δει κανείς και έχουν γίνει συσχετήσεις και με τα νευροψυχολογικά τεστ, τις δοκιμασίες για την ικανότητα οδήγησης, όπως επίσης στη Θεσσαλονίκη, στο ΕΚΕΤΑ, υπάρχει το Ινστιτούτο Μεταφορών, που υπάρχει προσωμιωτής οδήγησης και το χρησιμοποίησαμε στη μελέτη μας για να δούμε τη συμπεριφορά των ηλικιωμένων οδηγών με νοητικές διαταραχές. Τα αποτελέσματα? Τα αποτελέσματα τώρα έδειξαν ότι ήταν διφορούμενο. Οι υγιείς, που δεν είχαν έτσι αγωνία για το δίπλωμά τους και για την ικανότητά τους, οδηγούσαν χαλαρά και περνούσαν τα φανάρια με κόκκινο. Είχαν μια συμπεριφορά έτσι πολύ επιπόλαιη, θα έλεγα. Αυτοί οι οποίοι είχαν ήπια νοητική διαταραχή και είχαν αγωνία για την ικανότητά τους, ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Οδηγούσαν πάρα πολύ σιγά. Πρόσεχαν τα σήματα κυκλοφορίας, την απόσταση από το οδόστρωμα κτλ. Επομένως, θέλανε να μας κάνουν το χατήρι ότι είναι ικανοί να οδηγήσουν και πρόσεχαν πάρα πολύ με τις στρατηγικές που ακολουθούσαν. Το ένα τώρα. Υπάρχει δυνατότητα να βοηθηθούν τα άτομα αυτά που έχουν ήπια νοητική διαταραχή να συνεχίσουν να οδηγούν? Είναι καλό να γίνει αυτό? Εμείς θα θέλαμε να κάνουμε προγράμματα εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των ηλικιωμένων πάνω στα θέματα οδήγησης, που αφορούν και τη δική τους επίγνωση, να κάνουν δηλαδή μια αυτοαξιολόγηση των ικανοτήτων τους, να ξαναθυμηθούν πράγματα που αφορούν τον κώδικο οδικής κυκλοφορίας, να κάνουν μια κινητική εκπαίδευση, γιατί βλέπουμε ότι στην οδήγηση πρέπει να έχουμε και την κινητική ικανότητα, να μπορούμε να γυρίσουμε το κεφάλι μας, να βλέπουμε τους καθρέφτες. Επομένως, θα ήταν καλό να κάνουμε τέτοια προγράμματα. Είχαμε δοκιμάσει στην Αθήνα, στην ψυχογυριατρική εταιρεία, και είχαμε κάνει κάποιες ομάδες για ηλικιωμένους με υπηρετική διατραχή, για να τους εκπαιδεύσουμε να συνεχίσουν την οδήγηση ή όπου βλέπουν ότι δεν έχουν την ικανότητα να την διακόψουν την οδήγηση. Καλό είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να κάνουμε παρουσιάσεις στα καπί, στους ηλικιωμένους. Θα θέλαμε να έχουν την επίγνωση και μόνοι τους μαζί με την οικογένεια και τον θεράποντα ιατρό σταδιακά να διακόπτουν την οδήγηση. Σταδιακά να γίνεται.
Τώρα η τεχνολογία πόσο μπορεί να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια? Φαίνεται ότι μας βοηθά πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχουμε και βοηθήματα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και προσαρμογές στο αυτοκίνητο, όπως για παράδειγμα μεγαλύτεροι καθρέφτες για τους ηλικιωμένους, βοηθήματα για να μπορούν να μπαίνουν και να βγαίνουν από το αυτοκίνητο είτε ως οδηγοί είτε ως συνοδηγοί. Έχουμε βέβαια και τα έξυπνα αυτοκίνητα πια, τα οποία είναι αυτόνομα. Γίνονται προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν όλο και περισσότερο τα αυτοματοποιημένα αυτοκίνητα. Επίσης έχει γίνει μια προσπάθεια στο ΙΜΕΤΕ και τα και βγήκε ένα αυτόματο αυτοκίνητο το οποίο κυκλοφορεί από τον Ιούλιο του 2024 στα Τρίκαλα, που σημαίνει ότι αυτό το αυτοκίνητο θα επιτρέπει στον καθένα που έχει δυσκολίες υγείας να μεταφέρεται χωρίς να οδηγεί μόνος του ή να έχει πολύ μεγάλη βοήθεια από την τεχνολογία, γιατί υπάρχουν και βαθμοί τέλος πάντων το πόσο μπορούμε να βοηθηθούμε και να είναι αυτοματοποιημένο το αυτοκίνητο από το 1 μέχρι το 6. Στο 6 είναι το πλήρες αυτόματο αυτοκίνητο, το οποίο πηγαίνει μόνο του. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει πολλά χρόνια και είναι ένα αυτοκίνητο που κατασκευάστηκε στην Ελλάδα από το ΙΜΕΤΕ και τα, από τον κύριο Μπουκιάρη, που είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Μεταφορών. Και πραγματικά γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες στην Ελλάδα και σε αυτό το επίπεδο. Μάλιστα, τώρα υπάρχει κάποια ηλικία στην οποία θα πρέπει να αρχίσει κάποιος να σκέφτεται ότι ίσως έχουν μειωθεί κάποιες από τις ικανότητες του για σωστή και ασφαλή οδήγηση? Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ακρίβεια για ηλικία, γιατί μπορεί να συναντήσουμε προβλήματα υγείας και σε κάποιον που είναι νεότερος στα 55 και κάποιος που είναι μεγαλύτερος. Υπάρχουν πολλές χώρες στην Ευρώπη οι οποίες δεν αναφέρουν την ηλικία ως αποκλεισμό για οδήγηση. Περισσότερο είναι τα προβλήματα υγείας που μας οδηγούν σε αυτό. Βεβαίως έχουμε βάλει μια γενική ηλικία πάνω των 65 στο να αποκλείεται στην οδήγηση, να αρχίσει να εξετάζεται από τους γιατρούς και από τους γενικούς γιατρούς και από τους νευρολόγους και από τους ψυχιάτρους, τους παθολόγους. Και όσο αυξάνεται η ηλικία, αυξάνεται και η ομάδα των γιατρών που εξετάζουν τους ηλικιωμένους. Αλλά και αυτό πάλι δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, γιατί μπορεί κάποιος να είναι 65, να μην έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και 75 να μην έχει κάποιο πρόβλημα υγείας. Ενώ στα 55 να έχει κάποιες άλλες δυσκολίες που να την αποκλίνουν στην οδήγηση. Άρα λοιπόν είναι καθαρά θέμα περιπτωσιολογίας και ατομικής προσέγγισης κατά κάποιο τρόπο το θέμα το συγκεκριμένο. Εμείς θα θέλαμε οι ηλικιωμένοι να είναι κοντά με τους γιατρούς τους και να τους συμβουλεύονται και με την ομάδα γενικότερα της αποκατάστασης, αλλά και με την οικογένεια, η οποία φαίνεται ότι είναι πολύ βοηθητική στο να προετοιμάζει το άτομο για την διακοπή της οδήγησης, αλλά και το ίδιο το άτομο ως έτσι ανεξάρτητο άτομο και να μπορεί να παίρνει πρωτοβουλίες για τον εαυτό του, σιγά σιγά να αποφασίζει το χρόνο που θα διακόψει την οδήγηση. Τώρα υπάρχει διαφοροποίηση στο αν οδηγεί κάποιος αυτοκίνητο, αν μηχανή, αν ποδήλατο, γιατί και αυτές είναι κάποιες περιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν και μάλιστα και να οδηγήσει κάποιος και στους δρόμους. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Φαίνεται ότι ο ψυχικός φόρτος επηρεάζει την οδήγηση μοτοσυκλέτας και ποδηλάτου. Χρειάζεται να έχει επιπλέον μια νοητική και επικοινωνιακή ικανότητα. Βλέπουμε όλο και περισσότερους να οδηγούν και σε μικρότερες πόλεις τα ποδήλατα και να είναι ηλικιωμένοι. Επίσης, η κινητική δεξιότητα είναι απαραίτητη για να μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν ποδήλατα και μοτοσυκλέτες. Όπως επίσης έχουμε συναντήσει και δυσκολίες στην οδήγηση και στα σκάφη, σε βάρκες. Έχουμε συναντήσει ηλικιωμένους στη Χαλκιδική που έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους
οδηγώντας την βάρκα τους, έτσι, και τον προσανατολισμό τους στη θάλασσα, έτσι, για να μπορέσουν να βγουν. Όπως επίσης, γι' αυτό έλεγα ότι ποια συμπτώματα μπορεί κανείς, και λέγαμε στην αρχή μάλλον, ότι κανείς μπορεί να χάσει τον προσανατολισμό του και περπατώντας. Και μετακινούμενος με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Επομένως, η οδήγηση και η μετακίνηση γενικότερα είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Μπορεί κάποιος να χάσει το λεωφορείο ή να βρεθεί σε άλλη περιοχή, σε μια μεγάλη αστική πόλη. Ή βλέπουμε ότι δυσκολεύονται πάρα πολύ να μετακινηθούν με το μετρό. Άτομα με νοητικές διαταραχές να μπορέσουν να βγάλουν πρεστήριο, να πάρουν τη σωστή γραμμή, να μπορέσουν να πάρουν συνέχεια το επόμενο λεωφορείο κτλ. Ή ακόμα και με τη μετακίνηση με ταξί. Να μπουν μέσα στο ταξί και να μην μπορέσουν να δώσουν οδηγίες για το πώς θα μετακινηθούν. Υπάρχει ανάγκη χάραξης πολιτικής για την οδήγηση με άνοια, κυρία Κατσούρη? Βεβαίως, είναι κάτι το οποίο συζητιέται και απασχολεί πάρα πολύ και το παρατηρητήριο για την άνοια. Υπάρχουν διάφορες συστάσεις, όπως για παράδειγμα μπορεί κανείς να δει από την φαρμακευτική αγωγή που παίρνει κάποιος, και βεβαίως πάντα σε συνεννόηση με τον θεράποντα γιατρό, και στη σύσταση που γίνεται από τους γιατρούς, φαίνεται ότι είναι πιστοποιημένοι οι περισσότεροι. Μάλιστα. Κύριε Κατσούρη, δεν ξέρω, θα θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο στη συζήτησή μας, κάτι το οποίο μας διέφυγε? Θέλω να πω ότι είναι κάτι που μας απασχολεί. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι ηλικιωμένοι όλο και περισσότερο αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας, που σημαίνει ότι θα αυξηθούν και οι οδηγοί. Mm-hmm. Θα έχουν τα διάφορα προβλήματα νοητικά, κινητικά, οδηγικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το πρωί, και βεβαίως όταν ολοκληρωθεί η μεταδιδακτορική σας έρευνα να την δούμε και να ακούσουμε για τα αποτελέσματα τα οποία θα έχετε παράξει. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, κυρία Κατσούρη. Να είστε καλά.